μιας ανθρώπινης ζωής ενός νέου παιδιού στην Πάτρα και έχει φτάσει στα ύψη το θερμόμετρο, κύριε Γεωργιάδη. Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν, τι κάνουμε? Θα σας πω το πιο συγκλονιστικό γεγονός που είδα σήμερα το πρωί. Μου στείλε στο Twitter ένα σύνδεσμο από το περίφημο Indymedia. Ξέρετε, το Indymedia είναι αυτό το site των δίθεν αναρχικών, το οποίο εκπέμπει μέσα από το Πολυτεχνείο Παρανόμους, για το οποίο έχουμε κάνει πολλές ερωτήσεις στη Βουλή να το κλείσουμε. Αλλά πάντα σε όλες τις δίκες και τις κινήσεις, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν και προασπίζονται στο όνομα της ελευθερίας του λόγου, του λειτουργία του. Τι σας σύνδεσμος, λοιπόν. Σύνδεσμος. Ψόφισε ο Ρουφιάνος του λιμανιού της Πάτρας. Σας διαβάζω το μήνυμα. Έτσι γράφει το Indymedia. Ναι, το έχω εδώ. Θα το κάνω τώρα retweet, όσοι το δουν θα το δουν. Πάτρα, οι δυνάμεις καταστολής του φασιστικού κράτους προχώρησαν για τα μάτια του κόσμου σε σύλληψη του ταξικού αδελφού μας από το Αφγανιστάν. Ως υπευθύνου του φόνου του φασιστάκου Ρουφιάνου της αστυνομίας Λαζανά. Παρακαλούνται όλα τα αδέλφια μας στην Πάτρα να είναι σε ετοιμότητα για τυχόν πογκρόμ από τα Χρυσά Αυγά και τους ντόπιους υποστηρικτές τους και να περιμένουν βοήθεια για την απελευθέρωση του αδερφού μας. Τίτλος: Ψόφισε ο Ρουφιάνος του λιμανού της Πάτρας. Και αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα εκπέμπει μέσα από το Πολυτεχνείο. Προσέξτε, το υπερασπίζεται κόμμα που διεκδικεί την εξουσία. Άμα είναι κρεμασμένο στο Ιντιμίδια, είναι στο Ιντιμίδια. Και αυτό το πράγμα το προασπίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Τελείως. Και μετά συζητάμε. Δίπλα σας είναι. Δεν το ρωτήσουμε τώρα. Και τώρα συζητάμε για το που έχει φτάσει η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι πανηγυρίζουν στο διαδίκτυο γιατί κατεσφάγει ένας 29χρονος Έλληνας. Άνθρωπος. Δεν μας έγινε Έλληνα. Οποιοςδήποτε, ό,τι και να είναι. Εδώ όμως έχουμε ένα κεντρικό πρόβλημα. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Το κεντρικό πρόβλημα. Σαΐς που λένε, δεξιά και αριστερά. Το κεντρικό πρόβλημα, κύριε Λιλιτζή. Και δεν είναι μόνο στην Πάτρα. Το κεντρικό πρόβλημα, κύριε Λιλιτζή, είναι ότι το ελληνικό κράτος δυστυχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έκανε απολύτως τίποτα για το μεταναστευτικό. Τώρα που ανέβηκε η Χρυσή Αυγή, σαν λένε αμάν τι κάναμε. Γιατί δεν έκανε, η δική μου γνώμη, το ένα, γιατί πάρα πολλοί κέρδισαν πάρα πολλά χρήματα από τους λαθρομετανάστες με διάφορους τρόπους. Και το δύο, γιατί το κράτος μας ήταν υποτεταγμένο στην ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και όποιος τολμούσε να μιλήσει για μετανάστευση στην Ελλάδα. Έπρεπε να είναι αυτομάτως ναζί φασίστας, έπρεπε να του καίνε το μαγαζί όπως το δικό μου, έπρεπε να τον βρίζει ο Λαζόπουλος κάθε τρίτη του Αλτσαντήρη ως ναζί ή αρβίλα το βράδυ, επειδή τόλμησε να πει ότι ξέρετε, είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα, ότι πια οι γειτονιές έχουν γίνει κόλαση, ότι πια δεν μπορούμε μαζί με τις πόλεις μας. Και άμα το έλεγες αυτό, ήσουν αυτομάτως το πήρε το εξώτερο. Και σε έγραφε το Indymedia και λέει πηγαίνετε σκοτώστε τον Γεωργιάδη και ψήσετε το βιβλιοπολίτικα. Να πάρουμε τις γνώμες όλων των υπόλοιπων. Εδώ που μου φτάσει τα πράγματα. Είμαστε στο απροχώρητο και για να δώσουμε το λόγο. Τι κάνουμε λοιπόν? Θα σας πω. Μία πρόταση πείτε. Τελευταία. Εδώ έχω τη χθεσινή καθημερινή. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Δεν μπορείτε όμως να παίζετε από τη θέση του βουλευτή το ρόλο του τιμητή. Όταν λέτε, η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Και λάθη το κομμάτι το οποίο μετέχετε. Και τον Αντώνη Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ακούμπησε. Ένα λεπτό. Πέρασε και δεν ακούμπησε να με επιτρέψει. Πρώτα απ' όλα, η φήμη ότι ο Αντώνη Σαμαρά άνοιξε τα σύνορα, κύριε Γρηγοράκο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι παντελώς ψευδής. Και δεν πρέπει να υιοθετείτε εσείς κάτι που σίγουρα δεν το γνωρίζετε. Το κάνετε επίτηδες. Αν μου φέρετε ένα χαρτί που ανοίγει τα σύνορα στον Άρα, εγώ θα παρετηθώ τώρα. Μα τώρα πάμε 30 χρόνια πίσω, ρε παιδιά. Μην το λέτε. Ακόμα και έτσι να λέει κύριε Γιάννη. Τα σύνορα ανοίξαν στην Αλβανία όταν έγινε η άρση του εμπολέμου επί Καρόλου Παππούλια Υπουργού Εξωτερικών. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι παντελώς ψευδές. Κλείνω. Δεν είναι και αυτό που λέτε, αλλά μετά σε χθεσινή καθημερινή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σα λέω. Είναι το άρθρο του κυρίου Κασιμάτη. Είναι χθεσινή δυστυχώς, δεν μπορώ να το πάρω σήμερα οι φίλοι τηλεθεατές. Εγώ θα το ανεβάσω στο site μου ολόκληρο σήμερα, οπωσδήποτε. Γιατί είναι όλο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη μετανάστευση. Και ξέρετε τι λέει μέσα. Εδώ είναι ο κύριος Σταλής. Ανοιχτά, μα να το διαβάσω κόσμο. Τι λέει. Ανοιχτά. Ανοιχτά σύνορα. Όποιος μπαίνει να παίρνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένα επίδομα και να του βρίσκουμε δουλειά. Όποιος μπαίνει κατευθείαν. Όποιος μπαίνει κατευθείαν. Α, δείτε το εδώ. Τα σημάτια καθημερινή. Δεν τα γράφω εγώ. Ναι. Με εισαγωγικά και κομμάτι και παραπομπή. Πού έχει δικαιωθεί αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη μετανάστευση. Μάλιστα. Για να καταλάβουμε ποιους πάμε να κάνουμε κυβέρνηση. Έτσι. Κύριε Καλίτζη, κύριε Καλίτζη, ελάτε. Και την άποψή σας για το όσο συμβαίνει στην Πάτρα και τι πρέπει να κάνουμε και απάντηση σε αυτά που λέει ο κ. Καταρχήν να πω ότι το θέμα και αυτό, όπως και πάρα πολλά άλλα θέματα, ακουμπάνε τις ζωές εκατομμυρίων Ελλήνων και μεταναστών. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλοί κριτικές καταστάσεις. Εγώ θέλω να αναφερθώ τώρα στο μεταναστευτικό, μετά πω για την εγκληματικότητα μετά.
Προσφυγικά ρεύματα θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Και όπως σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών, της πλειοψηφίας των εργαζόμενων, οι κυβερνήσεις δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, γιατί δεν ενδιαφέρονται επί της ουσίας. Ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη των τραπεζιτών και των πιστωτών. Δηλαδή δεν μπορώ να περιμένω εγώ από μια κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα προσφύγων που φτάνουν στη χώρα σε κατάσταση άθλια και Ελλήνων οι οποίοι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμιά πολιτική αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών. Είναι κοινωνικό πρόβλημα όμως. Ακριβώς. Επειδή δεν υπάρχει. Όλους, αυτό, ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί. Και δημιουργείται μια κατάσταση εκρηκτική και για μετανάστες και για Έλληνες. Αλλά ποιος μπορεί να περιμένει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση από μια κυβέρνηση που κόβει χτες. Δηλαδή χτες συνέβη και είναι μέρα εθνικής ντροπής στις συντάξεις, σε χαμηλόμισθους ανθρώπους, 380.000 συντάξει για αργότερα. Τώρα έχουμε άλλο θέμα αυτή. Αυτά που γράφετε πρόγραμμά σας ισχύουν. Εσείς λέτε όποιος θέλει να απαντήσει και μετά θα διαβάσετε. Δεν θέλω να μιλήσετε για άλλο θέμα. Θέλω να μιλήσετε γι' αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να εξηγήσω. Να συνοούμε όταν θέτουμε μια ατζέντα στην εκπομπή να προχωράμε και να απαντάτε σε αυτά. Αν θέλετε εσείς να πείτε για τους συνταξιούχους, πείτε για τους συνταξιούχους, θα σας κρίνει ο τηλεθεατής. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνετε. Να με αφήσετε να πω αυτό που νομίζω. Αν υπεκφεύγω, θα μας κρίνει αυτό που μας ακούει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να περιμένει να λυθούν τα προβλήματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται γιατί εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Έρχομαι τώρα στο πρόβλημα της μετανάστευσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θα έπρεπε να είχαν γίνει. Δεν έχουν γίνει. Πολλά από αυτά, γιατί μιλάμε για προσφυγικά ρεύματα πια στη χώρα, δεν μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται και θέλουν να μείνουν εδώ, ανθρώπους που θέλουν να περάσουν. Χρειάζεται να αλλάξουν κάποια πράγματα και να συγκρουστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά νόμων και συμφώνων που απαγορεύουν τη διέλευση ανθρώπων και εγκλωβίζονται στην Ελλάδα. Αλλά ακούω εγώ αυτές τις μέρες ότι όποιος συγκρούεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος μιλάει κακά για ηγέτες άλλων χωρών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι επικίνδυνος για τη χώρα, με τέτοιες αντιλήψεις ότι θα πάμε κάνοντας ό,τι μας λένε σε όλα τα θέματα, λες και εμείς δεν είμαστε κομμάτι ισότιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασχοληθούμε με θέματα εκρηκτικά όπως αυτά, αλλά και άλλα, όπως οι πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζονται, δεν πάμε μπροστά. Άρα, οι επικίνδυνες δυνάμεις που λένε ότι πρέπει τα πέντε πράγματα να αλλάξουν και σε αυτό το θέμα, για να μην λέτε ότι υπερφεύγω, δεν θεωρούμε εμείς ότι είναι επικίνδυνες. Θεωρούμε ότι είναι αυτές που μπορούν πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα.